Μια νέα ελπίδα έφερε η ένταξη της κολχικίνης στα όπλα που διαθέτει η Ελλάδα εναντί του κορονοϊού. Το πράσινο φως για να μπει η κολχικίνη στο πρωτόκολλο θεραπείων από του στόματος σε ασθενείς με κορονοϊό έδωσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, από σήμερα Δευτέρα, οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν το αντιφλεγμονώδες φάρμακο σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με κορονοϊό με στόχο την αποτροπή της επιδείνωσης της νόσου και τη μείωση της ανάγκης για νοσηλεία. Η κολχικίνη δεν είναι νέα ουσία, έτσι είναι ένα φάρμακο από 30 χρόνια, είναι πολύ ασφαλές με ελάχιστη παρενέργεια και από εκεί και πέρα χρησιμοποιείται για διάφορα νοσήματα, ρευματολογικά ή μη, με πολύ καλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, με πολύ καλό προφίλ τα τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα είναι φάρμακο το οποίο είναι ευρέως διαθέσιμο έτσι στο εμπόριο με πολύ φθηνή σχέση με όλα τα υπόλοιπα, αλλά από εκεί πέρα παραμένει φάρμακο το οποίο σημαίνει ότι πράγματι υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία έκρινε και επιχειρημένη κλινική μελέτη, η οποία πληρούσε κάποια κριτήρια και ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, με τον οποίο ενέκρινε ο ΔΥ τη χρήση του στις ήπιες μορφές. Η κολχικίνη είναι ένα ασφαλές και δοκιμασμένο σε αρκετές παθήσεις φάρμακο, το οποίο μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα με τη μελέτη Greco 19 ήταν πρωτοπόρα στη μελέτη της δράσης της κολχικίνης σε ασθενείς με κορονοϊό. Η κολχικίνη θα χορηγείται υπό τη μορφή χαπιού, μετά όμως από ιατρική εκτίμηση και συνταγογράφηση και φυσικά έπειτα από θετικό μοριακό τεστ για τον κορονοϊό. Θεραπεία με κολχικίνη θα λαμβάνουν ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, ανεξαρτήτως αν έχουν υποκείμενα νοσήματα, και ασθενείς ηλικίας 18 έως 60 ετών με τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρετό μεγαλύτερο από τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η κολχικίνη θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και παρακολούθηση και απαγορεύεται ταυτόχρονη χρήση ερυθρομικίνης, κλαριθρομικίνης, αζιθρομικίνης, κυκλοσπορίνης και βεραπαμύλης. Φοβάμαι και ελπίζω ότι δεν θα δει πάλι το ίδιο. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή λέμε αυτό ότι μπορεί να είναι μια πολύ αποτελεσματική προφύλαξη να τρέξουμε όλοι στα ράφια των φαρμακείων και να αρχίσουμε να αγοράζουμε απερίσκεπτα ότι τι υπάρχει εκεί έξω, έτσι, γιατί προφανώς αυτό προκαλέσει έλλειψη στον διπλανό μας, ο οποίος μπορεί να το χρειαστεί. Η κολχικίνη, όπως και τα υπόλοιπα φάρμακα, παρέχονται με βάση και τη συνταγή γιατρού. Χρειάζονται συνταγογράφηση. Δεν μπορούν έτσι να προμηθευτούν οποιοδήποτε μπορεί να πάει στο φαρμακείο και να προμηθευτεί την ουσία επειδή επιθυμεί ο ίδιος. Επιπλέον, η κολχικίνη συνεχίζει να μελετάται σε σειρά μελετών ανά τον κόσμο με σημαντικότερη τη μελέτη Recovery στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει ήδη εντάξει στο σκέλος της κολχικίνης περισσότερους από 5.000 ασθενείς και μελετά νοσηλευόμενους ασθενείς σε 176 νοσοκομεία. Βάσει των δεδομένων αυτών, συνεδρίασε και η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και τροποποίησε τον θεραπευτικό αλγόριθμο στη χώρα μας.